Είναι εσύ που θα κάνω πολλούς καλεσμένους, εσύ που θα Λοιπόν, και πάμε στο δεύτερο μέρος. Μαζί μου είναι ο δημοσιογράφος, πολιτικός κριτικός, ραδιοφωνικός παραγωγός, ο κύριος Γιάννης Βερώνης. Καλώς τον κύριο Γιάννη Βερώνη. Ήταν καλησπέρα, μαζί μας, μεγάλη. Είναι και ο Μανούσος, ο Ηλιάκης ήταν να ήταν μαζί μας. Αλλά ένα θέμα υγείας τον απότρεψε να είναι εδώ μαζί μας. Να του ευχηθούμε περαστικά και γρήγορα και να μην είναι και COVID. Πάνω απ' όλα. Ναι. Να είστε καλά, μεγάλη μου τιμή που είμαι εδώ πέρα στην εκπομπή σας. Μια εκπομπή που προάγει πάνω απ' όλα τον πολιτισμό, αλλά και τη δημοσιογραφική διοντολογία και τη σωστή ενημέρωση. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω για την υπομονή σου. Γιατί... Αλίμονο, είσαι πολύ κρίσιμο αυτό που άκουσα. Είναι θέματα του πολιτισμού και ιδίως που αφορούν τη νέα γενιά, τη νεολαία μας. Πρέπει η νεολαία μας να ασχοληθεί με τον πολιτισμό, πρέπει να παράγει πολιτισμό, αυτό είναι το πιο βασικό. Αν η νεολαία δεν παράγει πολιτισμό, σε μένα με ενδιαφέρει να παράγει και αθλητισμό. Αθλητισμός και πολιτισμός. Αυτά είναι τα ιδανικά για τη νέα γενιά. Άκουσα και πρέπει να είναι. Εγώ πιστεύω ότι αν είχαμε πολιτισμό, δεν θα υπήρχε βία και bullying στα σχολεία. Ακριβώς. Αθλητισμό, όπως είπες. Ναι. Τώρα εδώ να πενέψω τα γένια μας εδώ πέρα και να το πω κιόλας, γιατί το είπε και ο δήμαρχός μας. Ναι. Η Νέα Σμύρνη φημίζεται για τους αθλητές της, για τα αθλητικά της κέντρα, και ότι βγάζει και αθλητές και έχουμε τον καλύτερο αθλητισμό σαν Δήμος. Καταρχήν έχει τον Πανιόνιο Γυμναστικό Σύλλογο, ένα πολύ μεγάλο αθλητικό σύλλογο που φέτος ιδίως πρωταγωνιστεί σε πολύ δημοφιλή αθλήματα όπως είναι και το ποδόσφαιρο. Είναι από τα φαβορή για άνοδο στην Α' Εθνική. Στο μπάσκετ έχει πολύ δυνατή ομάδα και όλα τα αθλήματα όπως έχει και ο Μήλων και Βόλεϊ υπάρχουν αθλητικές ομάδες εδώ πέρα στο Δήμο της Νέας Σμύρνης που πραγματικά προάγουν και αναπτύσσουν πάρα πολύ τον ελληνικό αθλητισμό γενικότερα. Έτσι, έχουμε καλό αυτό. Ναι. Αν όμως, εγώ τι θα πω τώρα. Θα πω ότι καλό είναι να ήταν, δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε στη Νέα Σμύρνη αρκετούς πολιτιστικούς συλλόγους. Ναι. Για να πάει ένας γονιός, τώρα εγώ παίρνω 800 ευρώ και έχω δύο παιδιά. Ναι. Ωραία. Και θέλω να τα στείλω να μάθουν ένα όργανο ή θέλω να τα στείλω να μάθουν χορό. Όταν εγώ υποχρεούμενο δίνω 20 με 25 ευρώ το μήνα, δεν γίνεται. Γιατί εδώ ναι. Μετράς τα 40 ευρώ που πρέπει να δώσεις το μήνα για το φροντιστήριο. Πού να δίνεις 20-25 ευρώ σε ένα σύλλογο, θα μου πεις και οι σύλλογοι πώς θα συντηρηθούν. Αλλά άλλο κάποτε που πήγαινα εγώ και δίναμε 10 ευρώ συμμετοχή στο σύλλογο, και άλλο τώρα. 10 εγγραφή και 10 κάθε μήνα, και άλλο τώρα που το έχουν φτάσει 20-25. Είναι πολλά. Πάρα δεν μπορεί ένας γονιός να το κάνει αυτό και να το κρατήσει. Και άντε να του πάρεις και στολή, και άντε να του πάρεις και παπουτσάκια, και άντε να του πάρεις και φόρμα, δεν γίνεται. Είναι όπως και το κολυμπητήριο, ναι, η συμμετοχή ναι. του, είναι πολλά τα λεφτά. Και το αθλητικές γυμναστήριο. Και αθλητικές δραστηριότητες. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Μόνο το δημοτικό γυμναστήριο, νομίζω ότι το εξάμηνο 50 ευρώ δεν είναι πολλά. Ναι, αλλά εντάξει, το να γραφτείς όμως για μπάσκετ, βόλεϊ και τα λοιπά, είναι έχει πολλά συνδρομή. Για τα παιδιά, έχει συνδρομή. Είναι πολλά, είναι 25, είναι 30, είναι 40 ναι, ευρώ είναι το μεγάλα. Μήνα. Είναι πολλά, δεν μπορεί ο γονιός να τα καταφέρει. Τίποτα, εδώ η ευθύνη είναι καθαρά της πολιτείας, η εγώ πολιτεία πιστεύω, δεν στηρίζει. Ναι, δεν στηρίζει εγώ, να σωματεία, συλλόγους. Θα το πω κάποια στιγμή, ναι. Θα σου πούνε και ο Δήμος και τι να κάνουμε. Όχι, δεν έχει θέμα, δεν είναι ευθύνη του Δήμου, είναι θέμα της πολιτείας. Καθαρά. Δηλαδή και το Υπουργείο Πολιτισμού και το Υπουργείο Αθλητισμού, αυτά τα Υπουργεία πρέπει να λάβουν δράση και να χρηματοδοτούν τους τα δήμους, σωματεία, τους συλλόγους, όλα αυτά που προάγουν και τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Οι Δήμοι απλώς μπορούν να κάνουν τη διαμεσολάβηση. Μπράβο, αυτό μόνο. Αυτό, ναι. Δεν είναι ευθύνη το Δήμο, γιατί οι Δήμοι δεν έχουν αυτή τη στιγμή τα χρήματα μπράβο, των ναι. Δήμων, είναι πάρα πολύ μειωμένα. Όλοι οι Δήμοι έχουν πολύ μειωμένα χρήματα και πραγματικά δεν μπορούν. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν χρήματα στο πολιτικό προσωπικό, στη Βουλή, στα Υπουργεία, εκεί πέρα μοιράζονται τα χρήματα και στους Δήμους, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, εκεί πέρα στερούνται πολλά χρήματα. Η αλήθεια είναι αυτή και δεν βοηθάνε οι Δήμοι, δεν μπορούν να βοηθήσουν οι Δήμοι έτσι, τις τοπικές κοινωνίες, είτε σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, σε πολιτιστικά σωματεία, αθλητικά σωματεία, δεν μπορούν να βοηθήσουν οι Δήμοι. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ναι, όταν εγώ σαν Δήμος χρηματοδοτώ και δίνω, γιατί εγώ το ξέρω καλά ναι. αυτό,
Δηλαδή, ξέρω τώρα ότι ο Δήμος Νέας Σμύρνης έδωσε σε συλλόγους 3 χιλιάρικα στους Πόντιους, 3 χιλιάρικα στους Κρήτες, 3 χιλιάρικα. Ωραία, αφού αυτοί οι σύλλογοι παίρνουν κάποια χρήματα από τους Δήμους, γιατί να έχουν 20 ευρώ το μήνα το μάθημα και να μην το έχουν 10. Εντάξει, αυτό βέβαια είναι ευθύνη και κάποιου σωματείου. Άλλο εγώ να φτιάξω, άλλο εγώ τώρα θέλω να φτιάξω ένα πολιτιστικό σύλλογο, ζωγραφική λέμε τώρα, εντάξει. Ναι. Και το κάνω εγώ ιδιωτικά. Ναι, ναι, άλλο που σαν ιδιώτης να βάλω ένα μάθημα κάθε μήνα 20 ευρώ. Ναι. Και άλλο σαν σύλλογος που αντιπροσωπεύω τη Λέσβο ή που αντιπροσωπεύω τη Μυτιλίνη, δεν ξέρω ναι, σωστό. Να παίρνω τόσα λεφτά, αφού παίρνω επιχορήγηση και από το Δήμο. Και από το Δήμο, ναι, και από το Υπουργείο Πολιτισμού. Άρα, εκεί κάπου πρέπει κάτι να κάνουν οι ίδιοι οι σύλλογοι. Ακριβώς. Για να δώσουν τη δυνατότητα σε άτομα, σε νέα παιδιά κατά βάση, σε νέα γενιά, να ασχοληθεί και πολιτιστικά σε θέματα, αλλά και σε εθνικοτοπικά, που είναι και ένα πολύ βασικό κι αυτό. Μπορεί να κάνει ο Δήμος, που είναι δωρεάν, που δεν θα τους στήχιζε, είναι να βάλει τους γυμναστές, που έχει αρκετούς γυμναστές στα δημοτικά γυμναστήρια, και να τους στέλνει στα σχολεία, οι περισσότεροι γυμναστές είναι χοροδιδάσκαλοι, όλοι δηλαδή. Να τους βάζει να κάνουν παραδοσιακά κάθε Σάββατο στα παιδιά που ενδιαφέρονται από τα σχολεία, στα δημοτικά και στα γυμνάσια. Ναι, πιστεύω αυτό οι Δήμοι το κάνουν κατά βάση. Δεν το κάνουν. Έτσι, γιατί υπάρχουν άλλοι Δήμοι που το κάνουν. Στα εδώ σχολεία πέρα, από μόνα τους μπορεί να το κάνουν κάποιοι αυτό, καθηγητές. Ναι. Δεν το κάνουν. Άμα το κάνανε επίσημα, γιατί όταν το παιδί πάει και εκτονωθεί, ή στα σχολεία να κάνουν μπάλα, μπάσκετ, οι γυμναστές. Να δίνει ο Δήμος δηλαδή στους γυμναστές και να λέει: θα απασχολείτε τα παιδιά και θα κάνουμε τμήματα που μετά θα κάνουν αγώνες. Το πρώτο λύκειο με το δεύτερο λύκειο αγώνες μπάσκετ, τα έτσι αλλιώς. Να έχει δηλαδή και το τέλος της σεζόν κάτι ώστε να πηγαίνουν τα παιδιά. Ναι. Έτσι τα παιδιά θα εκτονώνονται στην μπάλα, στη γυμναστική, στο τρέξιμο και δεν θα εκτονώνονται να κοροϊδέψει ο ένας τον άλλο. Σωστό. Και ιδίως τα αθλητικά σωματεία δεν πρέπει να έχουν συνδρομές και συμμετοχές, γιατί πραγματικά τα budgets που χρησιμοποιούν για τους επαγγελματίες παίκτες, είτε του μπάσκετ είτε του ποδοσφαίρου, είναι υπέροχα και είναι αμαρτία δηλαδή να ζητάνε δηλαδή, από ένα παιδί που οι περισσότερες οικογένειες υποφέρουν αυτή τη στιγμή, βιώνουν δύσκολες καταστάσεις στην ελληνική κοινωνία, να ζητάνε 20 και 30. Είναι πανάκριβος. Ναι, αυτό λέω. Ότι ο Μήλωνας είναι πανάκριβος. Χρησιμοποιούν υψηλά budget. Οι ιδιωτικοί σύλλογοι είναι πανάκριβοι. Αυτό η εστία είναι πανάκριβη. Δηλαδή, πού να πάμε, ρε παιδιά. Ναι, αλλά τόσο ο Πανιώνιος όσο και ο Μήλωνας, που είναι δύο μεγάλα σωματεία, αγοράζουν παίχτες. Ο Μήλωνας στο βόλεϊ, ο Πανιώνιος στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο, με πολύ μεγάλα μπάτζετ οικονομικά και δεν βοηθάνε τα νέα άτομα, δηλαδή να. Εντάξει, ωραία, δεν μπορούν, λέει, δεν μπορούν να τα βοηθήσουν, γιατί αν δεν είναι ταλέντο το άλλο, ενώ αν είναι ταλέντο μπορούν να το βοηθήσουν. Ναι, αλλά όμως για να αποδείξει το ταλέντο του πρέπει στην αρχή να έχει μια στήριξη, μια βοήθεια. Να δοκιμαστεί και βγει. Άρα πάλι κάνω διάκριση. Ναι. Όχι, εμείς δεν θέλουμε να βγάλουμε ταλέντα. Εμείς θέλουμε να απασχολούμε τα παιδιά, να τα βγάλουμε από την οργή, να τα βγάλουμε από το μίσος, από το περιθώριο. Από αυτό λέω, θέλουμε. Πώς λειτουργούν οι αθλητικοί σύλλογοι. Δεν θέλουμε να δούμε. Να βγάλουμε το ταλέντο, να τον κάνουμε από τέλος πάντων. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι άμα είναι κάποιο ταλέντο, τον βοηθάνε. Μπράβο, ναι, άλλο, αλλά εντάξει, αυτό από εκεί πέρα. Ναι, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εγώ μιλάω για όλα τα παιδιά του κόσμου. Ναι, εννοείται αυτό. Εννοείται. Και θέματα πολιτισμού και αθλητισμού. Μπορούν να εκτονωθούν. Γιατί εγώ τώρα είμαι το παιδί που οι γονείς μου δεν έχουν πολλά λεφτά. Δεν μπορούν να με γράψουν φροντιστήριο, δεν μπορούν να με γράψουν. Στο Μήλωνα, στον Πανιώνιο, πουθενά. Ναι. Και πώς εκτονώνομαι με το να νιώθω κομπλεξικά. Ακριβώς. Και να αρχίσω να βρίζω τα άλλα παιδιά στο σχολείο, να τα χτυπάω, να τους τη φυλάω στη γωνία. Εκεί παρουσιάζει και τα φαινόμενα βίας και μπούλινγκ, όλα αυτά. Πολύ αυτό σωστά. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Ναι, εννοείται. Να είναι πολύ βασικό αυτό. Πολύ βασικό. Και όπως είδα η ενορία με εμένα, η εκκλησία μου να είναι καλά, οι Γενάργυροι κάνουν τώρα δωρεάν μαθήματα στα παιδιά που έχουν θέμα. Από οι ενορίτες, οι ίδιοι ενορίτες, καθηγητές, δασκάλοι, από μόνοι τους εθελοντικά κάνουν τις Κυριακές βοήθεια, τζάμπα φροντιστήρια σε παιδιά που αδυνατούν. Έτσι κάπως να κάνουν όμως και για χορό και για τα πάντα όλα.
Και... Καλό είναι βέβαια, αλλά βέβαια τώρα σε μια κοινωνία που πραγματικά βιώνει δύσκολες καταστάσεις, η φτώχεια, η εξαθλίωση και η ανέχεια έχουν αυξηθεί πάρα πολύ σε πάρα πολλές κοινωνίες και τοπικές. Είναι δύσκολο όμως να υπάρχουν και δυνατότητες να βοηθάνε κάποιοι και τον πολιτισμό κτλ. Δυστυχώς το χρήμα πλέον κυκλοφορεί πολύ δύσκολα. Αυτό είναι το βασικό. Βέβαια, εντάξει, αυτό είναι δεδομένο. Βέβαια, υπάρχουν, εδώ είναι η μεγάλη αδικία, ότι υπάρχουν κάποιοι που απολαμβάνουν πολύ χρήμα, όπως είναι το πολιτικό προσωπικό της χώρας κάθε βαθμίδας, και υπάρχουν και κάποιοι που ζουν στην απόλυτη ανέχεια. Μια οικογένεια περνάει με 600 και 700 ευρώ. Πώς θα περάσει, πού θα μπορέσει να βιώσει μια οικογένεια, να μπορέσει να αξιοποιήσει τα παιδιά, να τα στείλει σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, να τα στείλει σε σωματεία. Δεν υπάρχει δυνατότητα. Και σε φροντιστήρια, ακόμα και τα φροντιστήρια τα κόβουν. Οι περισσότερες οικογένειες τα κόβουν. Καλά που υπάρχουν και κάποιοι δήμοι έχουν αναπτύξει. Τα κοινωνικά φροντιστήρια. Κοινωνικά φροντιστήρια. Και εμείς εδώ στη Νέα Σμύρνη, να είναι καλό ο κύριος Γιατζίδης, γιατί κάνει πολλά σαν κοινωνική υπηρεσίες. Η Νέα Σμύρνη, δόξα τω Θεώ, κοινωνική έχει καλές υπηρεσία, κοινωνικές υπηρεσίες. Πολύ ναι, καλή. Ναι. Πολλά καλά έχουμε, μωρέα. Απλά τώρα βρήκε ο δήμαρχός μας ένα δήμο, άστα να πάνε και προσπαθεί να ναι, ναι, το σουλουπώσει λίγο, ναι, πραγματικά. Σιγά σιγά προσπαθεί θα φτιαχτούν, θα φτιαχτούν και κοινωνικό πρωτοπολείο και όλα αυτά. Κάνει, ναι. Έτσι πρέπει να υπάρχει κοινωνική πολιτική στους δήμους, γιατί πραγματικά οι δήμοι, οι τοπικές κοινωνίες έχουν αρχίσει και υποφέρουν πάρα πολύ. Ακόμα και δήμοι που είναι αναπτυγμένοι, όπως οι γειτονικοί δήμοι Αλίμου, Παλίου Φαλήρου, που έχουν δηλαδή υποτίθεται κάποιο ψηλότερο βιωτικό επίπεδο, και παρόλα αυτά βιώνουν και αυτοί ως κοινωνίες δύσκολες καταστάσεις. Λοιπόν, για πες μου τώρα, γιατί ξεκινήσαμε, μπήκαμε ναι. μέσα στα βαθιά ναι, ναι. και δεν είπαμε ποιος είναι ο Γιάννης ο Βερώνης. Εντάξει, καλά, εγώ δεν μ' άρεσε να μιλάω για τον εαυτό μου. Εντάξει, απλώς είμαι δημοσιογράφος, μ' αρέσει το λειτουργήμα αυτό, γιατί για μένα είναι λειτουργήμα. Έχεις τελειώσει δημοσιογραφία. Ναι, ναι, βεβαίως, το πάντιο έχω τελειώσει. Έχω ασχοληθεί με αυτό, 30 χρόνια ασχολούμαι. 30 χρόνια ασχολούμαι με το χώρο της δημοσιογραφίας και έχω περάσει και από την έντυπη δημοσιογραφία και από εφημερίδες, από τηλεοπτικά κανάλια, ραδιοφωνικούς σταθμούς. 20 ολόκληρα χρόνια ασχολούμαι με το χώρο των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης, δηλαδή τηλεόραση, ραδιόφωνο, και 30 ξεκινώντας από εφημερίδες που είχα ξεκινήσει από μικρός και ως φοιτητής. Άρα, κάτσε περίμενε, γιατί χτυπάει το τηλέφωνο. Πού ναι. σπουδάσες, μου πες δημοσιογράφη. Το Πάτιο, Πάτιο. Στην Πάτιο, σχολή. Ναι. Α, στο Πανεπιστήμιο. Δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Τελείωσες δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία, επικοινωνία. Και πήγες σε... Και από τότε, από όταν ήμουν ήδη φοιτητής, εργαζόμουν σε εφημερίδες τότε αθλητικές κατά βάση, γιατί από το αθλητικό ρεπορτάζ ξεκίνησα. Και στην πορεία μετά συνέχισα σε τηλεοπτικά κανάλια και ραδιοφωνικούς σταθμούς, γιατί είχαν ξεκινήσει. Το πρώτο ραδιοφωνικός μάλλον σταθμός ήταν το ράδιο του Πειραιά, το ράδιο 1 του Πειραιά, έτσι που έκανα κάποιες εκπομπές εκεί πέρα, αθλητικής φύσεως το πρώτο διάστημα, και στην πορεία πέρασα και στο πολιτικό ρεπορτάζ, το κοινωνικό, και τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε σαν μια ομάδα, μια εκπομπή, μαγκαζίνο θα την έλεγα, ενημέρωση και άλλα λέγεται, η οποία έχει μια πορεία περίπου 20 χρόνων σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, η οποία προβάλλει τα πάντα μέσα από την κοινωνία, κοινωνικά θέματα, πολιτικά θέματα, θέματα πολιτισμού και φυσικά και αθλητικά θέματα. Άρα γι' αυτό άκουγες με ενδιαφέρον για το φεστιβάλ, ναι. Ναι, εννοείται. Άλλωστε έχω και συνεργάτες που ασχολούνται έτσι, με το χώρο του πολιτισμού, έτσι, πάρα πολλά άτομα και από το χώρο του θεάτρου. Ήθελα να μου πεις για την εκπομπή, γιατί ναι. από τότε που μιλήσαμε δεν είχα καταλάβει και έχεις και καλούς συνεργάτες. Ναι, και ακόμα έχω. Έτσι υπάρχει έτσι, μια ομάδα συνεργατών. Υπάρχουν έτσι, πραγματικά αξιόλογοι συνεργάτες. Είναι η Ευαγγελία Σανιάνου, είναι κλινική ψυχολόγος και ποιήτρια. Αυτό που συνεργάζεται και εμένα. Που έβαλε η κυρία ναι. Σιάνου, έχει βάλει τα ποίηματά της και στην ανθολογία, στη φιλολογική ανθολογία που είχαμε παρουσιάσει την προηγούμενη Τετάρτη. Με τον κύριο Θαλασσέλη. Τιμή μας, είδατε, το ένα φέρνει ναι, τ' άλλο. Ναι. Μπράβο, ναι. Υπάρχουν έτσι αξιόλογοι συνεργάτες, όπως είναι ο Παναγιώτης Γιαλός που ασχολείται με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και πραγματικά τα ονόματα που έχουν γράψει ιστορία, δηλαδή Αντωνιάδης, Δωμάζος, παίκτες δηλαδή που είναι πραγματικά σύμβολα για το ελληνικό ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Και φυσικά η Ιωάννα Προσμήτη, η ηθοποιός, έτσι πολλά άτομα, έτσι έχουμε μια ομάδα 10 ατόμων, οι οποίοι
παρουσιάζουν και προάγουν θέματα και πολιτισμού και αθλητισμού και φυσικά προβάλλουμε όσο μπορούμε κοινωνικά θέματα και μάλιστα μας αρέσει να ασχολούμαστε πλέον και διαδραστικά, να πηγαίνουμε και οι ίδιοι σε τοπικές κοινωνίες. Ήδη έχουμε ξεκινήσει μια σειρά ημερίδες που κάνουμε. Ξεκινήσαμε από το παλιό Φάληρο, συνεχίσαμε στον Άλυμο και πρόσφατα είχαμε στη Νέα Σμύρνη μια κοινωνική ημερίδα προβληματισμού. Για πες μου για αυτή την ημερίδα. Ακριβώς. Δεν κατάφερα να έρθω γιατί δυστυχώς. Έπαθα ό,τι έπαθε ο φίλος μας ο Μανούσος και εγώ. Για πες μου. Δεν πειράζει, θα ξανακάνουμε και σύντομα και άλλη ημερίδα και θα, πιστεύω θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να είσαστε παρόν. Πραγματικά δηλαδή σε αυτή την ημερίδα κοινωνικού προβληματισμού θέλαμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε άτομα μέσα από την κοινωνία να προβάλλουν κάποια θέματα που τους απασχολούν και πραγματικά και εδώ πέρα στη Νέα Σμύρνη όπως και στους άλλους δήμους που έχουμε κάνει και θα συνεχίσουμε τώρα και στην Καλλιθέα προβλήθηκαν θέματα που απασχολούν την κάθε κοινωνία. Θέματα, τα βασικά θέματα που απασχολούν είναι το θέμα της επιβίωσης το πρώτο. Πρώτο είναι το θέμα της επιβίωσης, η ανέχεια, η εξαθλίωση που υπάρχει στην κοινωνία. Οι οικογένειες δεν μπορούν να ανταποκριθούν πλέον στα δυσβάσταχτα χρέη που τους αναγκάζει πλέον η κάθε πολιτεία να έχουν προς πολλές υποχρεώσεις, οι φορολογικές υποχρεώσεις και όχι μόνο πάρα πολλά άλλα. Το θέμα αυτό της ανεργίας που μαστίζει πλέον κάθε κοινωνία, το θέμα των αστέγων και αυτό πολύ βασικό θέμα, δηλαδή όλες οι δήμοι πλέον έχουν μεγάλο αριθμό αστέγων. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα δηλαδή που υπάρχουν γενικότερα στην ελληνική κοινωνία, όπως είναι το βασικό είναι το θέμα της εξαθλίωσης, από εκεί ξεκινάνε όλα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχουν 600.000 άστεγοι σε όλη την Ελλάδα, πολύ μεγάλο ποσοστό και αστέγους. Και όσον αφορά για το θέμα της ανέχειας, της εξαθλίωσης και της δύσκολης επιβίωσης, αυτό αγγίζει περίπου τα 2,5 εκατομμύρια στην Ελλάδα. Είναι μεγάλη αριθμή. Όταν η μικρομεσαία τάξη όσο πάει και συμπιέζεται και πραγματικά μειώνεται. Αυτά τα θέματα εντοπίσαμε και εδώ πέρα στην κοινωνική μερίδα προβληματισμού όπως την ονομάσαμε. Όσον αφορά τοπικά θέματα στη Νέα Σμύρνη, τα μόνο θέματα που κάποιοι παραπονέθηκαν και υπήρχαν κάποιες καταγγελίες για το θέμα του τραμ, ότι δημιουργεί περιβαλλοντολογικό πρόβλημα εδώ πέρα στην περιοχή, δεν δημιουργεί είναι και κινδύνους. Ναι. Είναι τραμ, γενικότερο, ναι. Και στον Πειραιά έγινε μεγάλο. Ακριβώς. Δεν το θέλουν. Και στο Φάληρο και στη. Παντού. Καμία περιοχή το θεωρούν ότι ήταν ένα άχρηστο μεταφορικό μέσος που έκανε μεγάλη ζημιά στην Ελευθερίου Βενιζέλου. Ακριβώς, πολύ σωστά. Και όχι μόνο. Ναι, ναι. Και όχι μόνο. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε από Σύνταγμα μέχρι Νέο Κόσμο που δεν ενοχλεί κάπου, δηλαδή σε μαγαζιά και τέτοια. Ναι, εκεί πέρα είναι οι περιοχές, ναι, από εδώ πέρα που αρχίζει προς τα πάνω, το, Γλυφάδα. Και ειδικά η Παναγίτσα, το Φάληρο, ναι, τη διάλυσε, ναι, την πλατεία εκεί. Εκεί πέρα πάρα. Τη διάλυσε. Όπως και εδώ πέρα την πλατεία δηλαδή, τώρα, ναι. Τώρα θα μου πεις τόσο μεγάλο έργο, τόσα χρήματα έχουν πέσει. Πιστεύεις ότι θα το ακυρώσουν, τώρα τελείωσαν οι γραμμές του Πειραιά. Δεν ακυρώνεται δυστυχώς αυτό. Απλώς δημιουργεί τοπικά προβλήματα και υπάρχει και κίνδυνος και επικινδυνότητα. Αυτό είναι το πιο βασικό. Με δηλαδή. Έχουν σκοτωθεί, έχει πατήσει άτομα, έχουμε δει τι έχει γίνει, δεν υπάρχουν στις διαβάσεις φώτα. Οι μπάρες δεν λειτουργούν σωστά, έτσι υπάρχουν πολλά θέματα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Πάρα πολλά θέματα. Εντάξει. Και αυτό είναι το θέμα που εντοπίσει. Άλλα θέματα τοπικά, μόνο σε κάποια σχολεία που έχουν θέματα με το θέμα τη στέγη, είτε δεν υπάρχουν καλές αίθουσες. Ναι, πολύ μικρές καταγγελίες υπήρχαν για αυτό το θέμα και θέρμανση, λέει, κάποιες καταγγελίες. Ναι, αυτά ήταν με τον παλιό δήμαρχο. Φέτος δεν θα υπάρχουν. Ναι, πιστεύω τώρα αυτά όλα θα λυθούν φέτος. Από 9 κοντέινερ, έτσι τώρα για να το λέω για να μαθαίνεις κιόλας. Ναι, βεβαίως. Από 9 κοντέινερ που είναι στα νηπιαγωγεία, θα φύγουν τα 5 τώρα και θα γίνουν κανονικά. Πολύ ωραία, κανονικές αίθουσες. Και το 25. Θα αποκατασταθούν και τα άλλα 4. Αυτό πρέπει. Κοίταξε να δεις. Ναι. Αυτά μπαίνουν όλα σε σειρά. Ήδη έχουμε ξεκρεώσει σαν Δήμος κάποια χρέη που είχαν αφήσει προηγουμένως. Ναι, όχι, εντάξει, δεν το έχει θέμα ο Δήμος Νέας Σμύρνης, μια χαρά είναι. Προσπαθούμε δηλαδή. Περισσότερο τα γενικότερα κοινωνικά προβλήματα, όπως είναι αυτά τα θέματα της επιβίωσης και της ανέχειας που υπάρχει, παρά σε τοπικό επίπεδο. Όπως και οι γειτονικοί δήμοι δεν έχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Υπάρχουν βέβαια κάποιοι άλλοι δήμοι στα δυτικά προάστια που εκεί πέρα υπάρχουν πολύ σοβαρότερα. Δήμος Περιστερίου, Πετρούπολης, εκεί υπάρχουν θέματα στο πολύ πιο σοβαρά. Ξέρω ότι έχουν ένα φοβερό δήμαρχο.
που παρόλο είναι που είναι αριστερός, τον βγάζουν επανειλημμένα γιατί έχει κάνει φοβερό έργο αυτός ο Δήμαρχος. Σχετικό είναι και έχει αυτό. Έχει κάνει το Περιστέρι μεγάλη αξία να πάρει. Κάνει πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Έχει κάνει το Περιστέρι πολιτιστικό Περιστέρι. Και στο λέω... Όσον αφορά το θέμα του πολιτισμού, ναι, τον έχει το έχει προάγει πολύ. Έχει κάνει και πράσινο και δρόμους και καφετέριες. Δηλαδή, πια φεύγω από τη Νέα Σμύρνη και πάω στο Περιστέρι για καφέ. Ναι. Ναι, όχι, εντάξει, έχει, υπάρχει ανάπτυξη στο Περιστέρι, αλλά όσον αν είναι ένας πολύ μεγάλος, από τους μεγαλύτερους δήμους της Ελλάδος, δηλαδή, στην ουσία είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος δήμος μετά τους τρεις μεγάλους. Και σίγουρα υπάρχουν θέματα, εντάξει, αυτά της οικονομικής επιβίωσης, γενικότερα της κοινωνίας, που υπάρχουν γενικότερα σε όλη την Ελλάδα. Αυτό ναι. Απλώς εκεί πέρα, επειδή θεωρείται και φτωχό γειτονιά, γιατί δεν είναι όλα τα σημεία του Περιστερίου, υπάρχουν στο κέντρο του Περιστερίου, δηλαδή εκεί πέρα στην πλατεία Δημαρχείου, εκεί πέρα που έχει τα μετρό και όλα αυτά, εκεί είναι καλά σημεία. Αλλά υπάρχουν και περιοχές όμως που υπάρχει εξαθλίωση πολύ, όπως είναι η Νέα Ζωή, είναι περιοχή του Περιστερίου. Υπάρχουν, τέλος πάντων, εντάξει, είναι γενικότερα, είναι λογικά σε ένα μεγάλο Δήμο να μην μπορεί να ανταποκριθεί ούτε ο Δήμος. Η πολιτεία έχει την ευθύνη. Σε κάποια τέτοια θέματα έχει πολιτεία την ευθύνη. Να δεις. Ναι. Η φτώχεια, εντάξει, και στην Αγία Βαρβάρα έχουν θέμα. Εντάξει, που είναι οι τσιγκάνοι, οι άνθρωποι από εκεί πέρα. Η Αγία Βαρβάρα όμως έχει αναπτυχθεί, έχει αναπτυχθεί. Έχει αναπτυχθεί, αλλά. Είναι βέβαια, είναι μικρός Δήμος. Είναι μικρός Δήμος, ναι, από αυτή την άποψη. Όμως, έχουν φοβερό πρόβλημα από εκεί πέρα και δεν είναι Νέα Χαλκιδόνα από εκεί. Είναι η Ρωμά που. Καλά, δεν μιλάμε για αυτού του Δήμου. Αυτοί οι Δήμοι όπου υπάρχει μεγάλη συμμετοχή των Ρωμά έχουν σοβαρά θέματα. Και ο Περισσός έχει θέματα. Ναι, ναι, ναι. Εκεί έχουν θέματα. Και ο Περισσός έχει θέματα γιατί έχει και φτώχεια και εκεί πέρα δεν έχουν και καλές συγκοινωνίες και το Νέο Ηράκλειο έχει θέματα. Ναι, έχουν όλα αυτά. Νέα Ιωνία, Νέα Ιωνία, Παλαιό Ηράκλειο, ναι. Λίγο το Μαρούσι από εκεί και πέρα μετά έτσι είναι καλύτερη δήμη, αλλά γενικότερα το θέμα είναι ότι πλέον όλοι οι δήμοι έχουν θέματα, έχουν προβλήματα, γιατί είναι το πρόβλημα που εντοπίζεται γενικότερα στην ελληνική κοινωνία. Εντάξει, αυτό, αυτό. Και εσείς τώρα με αυτές τις ημερίδες επισημαίνονται τα προβλήματα. Ακριβώς. Του κάθε δήμου, τα ναι. Συζητάτε. Και προσπαθούμε να τα προβάλλουμε. Να, τώρα παράδειγμα στο Δήμο Δάφνης Ημιτού, ένα μεγάλο πρόβλημα που υπήρχε με τους παιδικούς σταθμούς, καταφέραμε με τη δικιά μας παρέμβαση ως εκπομπή στην περιφέρεια Αττικής να λυθεί το πρόβλημα. Ξεκίνησε ο Δήμος Δάφνης Ημιτού από 9 παιδικούς σταθμούς, ξεκίνησε με 5. Και στο Δήμο Δάφνης δεν υπήρχε καθόλου παιδικό σταθμός. Και καταφέραμε με την παρέμβασή μας στην περιφέρεια και μέσω του κυρίου Χαρταλιά του Περιφερειάρχη να δοθεί κονδύλι και να ανοίξουν 2 παιδικοί σταθμοί στη Δάφνη. Εσείς είστε τηλεοπτική εκπομπή. Τηλεοπτική εκπομπή. Και ναι, αλλά λειτουργούμε όμως και σαν διαδραστικά τώρα, δηλαδή προσπαθούμε να επιλύουμε ή να συμμετέχουμε και να προβάλλουμε θέματα που απασχολούν την κοινωνία. Και εγώ να συμμετέχω. Βεβαίως, αυτό ναι, σε αυτό έτσι οπωσδήποτε θέλουμε στη συνεργασία. Να ρωτήσω όμως, ποιο κανάλι εκπέμπεται? Αυτή τη στιγμή, πέρυσι κάναμε εκπομπές όλο το διάστημα μέχρι το καλοκαίρι στο High TV και στο ART. Τώρα είμαστε σε διαπραγματεύσεις με το ART να ξεκινήσουμε τώρα πάλι την περίοδο των εκπομπών. Α, ωραία, θα συμμετέχω αν πάτως τώρα. Βεβαίως, εννοείται. Α, ωραία. Θα σας κάνω εγώ πολιτιστικές, θα σας φέρνω. Ναι, πολιτιστικά θέματα. Και όχι μόνο, και κοινωνικά έτσι πρέπει κοινωνικά να τα προβάλλουμε. Και πολιτιστικά, ωραία, μπράβο. Ναι, με. Πολύ ωραία, βεβαίως. Α, θέλω να συμμετέχω, βεβαίως. Να βάλεις το team. Βεβαίως, γιατί και όχι. Ναι, ναι. Λοιπόν, άρα τώρα δίνουμε ραντεβού πάλι για μια ημερίδα προβληματισμού στην Καλλιθέα. Στην Καλλιθέα θα κάνουμε τώρα μέσα στο Νοέμβριο. Και μετά πιθανότατα θα επανέλθουμε πάλι εδώ πέρα στη Νέα Σμύρνη, γιατί είναι ωραίο και το σημείο εδώ πέρα στην πλατεία έχει δυνατότητα και να απασχολούμε και να μιλήσουμε για γενικότερα θέματα, όχι τόσο μόνο σε επίπεδο τοπικό, δηλαδή για τους Δήμους τι απασχολούν, αλλά υπάρχουν και άλλα θέματα όπως είναι το θέμα της βίας, το θέμα του bullying. Είναι θέματα που πρέπει δηλαδή να προβάλλονται και μέσα. Αλλά θέλω να μιλήσουμε γι' αυτό. Πολιτισμός και νεολαία. Ακριβώς. Πώς μπορούμε τα παιδιά μας χωρίς να τα αποτρέψουμε να τα προωθήσουμε στον πολιτισμό και στον αθλητισμό. Και αυτό είναι αυτό. Πολύ ωραίο. Το πιο βασικό, το πιο βασικό αυτό. Γιατί κάποτε βγαίνανε τα παιδιά και παίζανε στις αλάνες που τώρα δυστυχώς δεν έχουμε αλάνες δωρεάν να παίξουν τα παιδιά.
Κάτι προσπάθησε ο Δήμος να αφήνει ανοιχτά τα σχολεία τα απογεύματα. Ναι, ναι. Με φύλακα βέβαια πάντα. Τα Σαββατοκύριακα για να πηγαίνουν να παίζουν τα παιδιά μπάλα. Ρε παιδιά, όταν το παλικάρι, το παιδί, ναι, το αγόρι που είναι μέσα στη ζωή, κάποτε φτιάχναμε σπιτάκια στα δέντρα. Δεν κουραζόσουν να δεν γίναγες στο σπίτι σου ματωμένο και έτρωγες και ξύλο από τη μαμά σου γιατί ναι, έτσι. Ήταν ματωμένο. Ακριβώς, σωστό. Σε δέντρα τα παιδάκια πήγαινε σπίτι και έτρωγες πάλι. Και έτρωγες άλλο ξύλο, ναι. Έτσι. Γιατί γύρισες. Ναι, ναι. Τώρα δεν υπάρχουν αυτά. Λοιπόν, πώς εκτονωθεί το παιδάκι. Ναι, σωστό. Αν δεν βγει, τώρα πού είναι οι δρόμοι να παίξουν, εγώ θυμάμαι. Δεν υπάρχουν οι αλάνες αυτές που υπήρχαν επί εκεί παλιότερα. Ναι, ναι. Και θυμάμαι, κατεβαίναμε από τον Πανιόνιο. Ναι. Κάναμε, δηλαδή παίζαμε κρυφτό από τη Ρεδεστού κάτω από τη Σιγκούρη και κρυβόμασταν εδώ πάνω στον Πανιόνιο. Και τρέχαμε, κάναμε. Πήγαινα στο σπίτι μου. Mm. Και θυμάμαι, δεν προλάβαινε η μαμά μου να με κάνει μπάνιο. Κοιμόμουν μέσα στην μπανιέρα από την κούραση. Τη... Πού να μας μείνει χρόνος να κοροϊδέψει ο ένας τον άλλον. Σωστό, σωστό αυτό. Όχι, δεν τα κάναμε. Ναι. Σαν παιδιά, εννοείται, εννοείται. Αυτό εντάξει, πάντοτε γινόταν όλες τις εποχές. Πιο μαζεμένο. Ναι, εννοείται. Όλες τις εποχές υπήρχαν τέτοια τώρα πράγματα. Τώρα να βλέπεις, λέει, το τρίχρονο βίασε το δίχρονο. Αυτό δηλαδή ήταν ανήκουστο πια που ακούσαμε. Εντάξει, αυτά τώρα είναι και κάποιες υπερβολές των μέσων ενημέρωσης. Δεν είναι. Αφού το βγάλανε ο πατέρας. Εντάξει. Αυτό δεν γίνεται και βιολογικά. Απλώς είναι κάποιες υπερβολές που. Εντάξει, όταν τέλος πάντων, απλώς είναι λάθος εκφράσεις. Δηλαδή δεν είναι βιασμός, είναι κακοποίηση. Άλλο η κακοποίηση και άλλο ο βιασμός. Από αυτή την άποψη, δηλαδή πλέον, γιατί δυστυχώς αυτή τη στιγμή ο χώρος των μέσων ενημέρωσης έχει καταστραφεί, πιστεύω, από το θέμα ότι υπάρχουν πολλοί άσχετοι. Κακά τα ψέματα. Για δεν υπάρχουν οι δημοσιογράφοι. Ναι, ναι. Τώρα να σε εκμεταλλευτώ τώρα. Πού είσαι δημοσιογράφος, πού είσαι από τους παλιούς, δηλαδή είσαι με τράγκα, είσαι. Με Τριανταφυλόπουλο είσαι ναι, ναι, της γενιάς. Με το Σοντράγκα έκανα και πτυχιακή εκεί πέρα. Είχα πάει σε ένα παλιό σταθμό που είχε στο ράδιο Αττική. Μπράβο, ναι. Ναι, εκεί πέρα έχω κάνει πρακτική. Λοιπόν, είσαι από τους παλιούς. Ναι. Λοιπόν, πες μου τώρα, αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι δημοσιογραφία. Δυστυχώς όχι. Είναι πάνελ κουτσομπολιό. Έχει ξεπέσει πάρα πολύ. Δεν είναι δημοσιογραφία. Ο τρόπος που παρουσιάζονται τα γεγονότα και οι δύο ειδήσεις. Άι τώρα πρόσφατα, παράδειγμα, το θέμα της ανακοπής του ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, του Μπάλτο. Ο τρόπος που προβλήθηκε από τα μέσα ενημέρωση ήταν άκρος απαράδεκτος. Δεν μπορεί να βγαίνει τώρα. Ας το πούμε και το όνομα. Δεν υπάρχει λόγος. Έτσι κι αλλιώς έχει γίνει κριτική πάνω σε αυτό. Ο Λιάγκας και να λέει. Αντί να πει για αυτό το θέμα που όντως απασχόλησε εκείνη την ώρα την κοινωνία, δηλαδή ένα 30χρονο παιδί, ποδοσφαιριστής δηλαδή. Καλά, κοίταξε να δεις. Ναι. Πολλοί θα λέγανε ότι αν έχει κάνει τα εμβόλια, πέθανε από τα εμβόλια. Εντάξει, αυτό υπάρχει μια φημολογία γιατί ήταν, έπαιζε σε μια ομάδα αγγλικής στη Selfie την Wednesday και τους είχε υποχρεώσει να κάνουν και τα 5 εμβόλια. Υπάρχει και αυτή η παραφιλολογία. Αλλά άλλο αυτό το θέμα των εμβολίων να το πει κάποιος και να το ισχυριστεί. Αυτό θα τον κυνηγάγανε περισσότερο. Ενώ αυτός όμως έλεγε πού βρήκε τη βίλα. Ποιος πλήρωνε τη βίλα, που εντάξει ήταν πέσει σε ομάδα μεγάλη, τον Παναθηναϊκό δηλαδή, δεν είχε θέμα σε αυτό. Πού βρήκε τη βίλα, έλεγε τέτοια κουτσομπολιά δηλαδή που είναι απαράδεκτα. Γιατί αυτή η βίλα που έμενε ο George Baldock του Παναθηναϊκού είχε ένα υπέροχο ενίκιο 5.000 το μήνα ή και παραπάνω. Πόσα έτσι, παίρνουνε, παραπάνω. Ναι, αυτό δεν είναι τίποτα δηλαδή για να ποδοσφαιρίσει αυτό. Ήταν, ναι, ναι. Γι' αυτό δεν είναι τίποτα. Απλά δηλαδή. Απλά είναι αμαρτία που βρέθηκε εξαιρεστή, μήπως ναι. Τον σκοτώσανε. Όχι, όχι, δεν υπήρχε τέτοιο. Απλώς έχει πάθει ανακοπή. Έχει πάθει ανακοπή, ούτε πνιγμός ήταν τελικά. Η τελευταία ιατροδικαστική έκθεση ενός γνωστού του Λέων που έπαθε ανακοπή. Αυτό είναι. Τώρα από πού έπαθε ανακοπή, έπαθε από πιθανό μερικό πνιγμό από τα εμβόλια. Αυτό δεν το γνωρίζει. Καλά, αυτό δεν πρόκειται να βγει στην δημοσιότητα αν είναι από τα εμβόλια, εννοείται αυτό. Αλλά εντάξει, το ότι έπαθα ανακοπή, όπως παθαίνουν και πολλά άτομα τον τελευταίο καιρό ανακοπές. Αυτό είναι, ναι. Γιατί σου λέω τα εμβόλια ή ο πρόσεξε. Και ο COVID χτυπάει στο μυοκαρδίο. Ναι. Ο COVID σου κάνει τα νευρολογικά στο κεφάλι. Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή, και ο COVID άμα τον κολλήσεις και τον COVID παθαίνει, σου αφήνει, δεν υπάρχει. Εννοείται. Όλα τα νευρολογικά που έχουμε πάθει τα τελευταία 3 χρόνια, είναι, όσοι έχουν αρρωστήσει με COVID έχουν νευρολογικά. Ναι.
ή φεύγει το στόμα. Και επειδή μίλησε και για τον Τράγκα, και ο Τράγκας από αυτό το θέμα πήγε. Έτσι, πραγματικά μέσα σε ένα μήνα δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Ανεμβολίαστος ήταν. Ανεμβολίαστος ήταν. Εντάξει. Το θέμα δεν είναι το θέμα αν ήταν ανεμβολίαστος, το θέμα κι άλλοι ήταν ανεμβολίαστοι, αλλά του σώσανε γιατί. Κοίταξε, μετανοήσανε και τα λοιπά. Η θεία μου ήταν ανεμβολίαστη, της βάλανε κάτι βλαστοκύτταρα και την γλίτωσε. Ναι, γι' αυτό. Μπήκε τα δική, μπήκανε κάτι βλαστοκύτταρα, γλίτωσε. Υπάρχουν και άλλοι που γλίτωσαν, αλλά αφήνει κουσούρια. Αυτό είναι. Εμένα δηλαδή, ο COVID, παρόλο που είχα κάνει και τα δύο εμβόλια, μου κάνει την οχράκι λίδα που ξύπνησε. Σου ξυπνάει παθήσεις και υποκείμενα νοσήματα. Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά αυτό. Λοιπόν, άρα θεωρείς ότι η δημοσιογραφία λίγο πάει στο κουτσομπολιό, δεν είναι πια... Δεν είναι πλέον δημοσιογραφία, δεν προάγει πραγματικά τη δημοσιογραφική διοντολογία όπως θέλουμε να την πιστεύουμε κάποιες ενώσεις που παραμένουμε. Άρα αυτή τη στιγμή και η Ένωση Συνταχθών, δηλαδή στην ουσία αυτή η παραδοσιακή ένωση, η μεγαλύτερη λέω γι' αυτό, γιατί και εσείς έχετε κάποια ένωση στην Ένωση Συνταχθών μέσω ηλεκτρονικής ενημέρωσης, ναι. Αλλά το θέμα είναι η δημοσιογραφική διοντολογία δεν προωθείται πλέον, δυστυχώς πουθενά. Δηλαδή αυτό που μαθαίναμε παλιότερα στις σχολές, στα πανεπιστήμια κτλ, δυστυχώς έχει πάει τίποτα. Πλέον προβάλλουν όπως θέλουν και όπως είναι τα συμφέροντα πλέον τις ειδήσεις. Δεν υπάρχει. Δηλαδή παλιότερα ξέραμε τι είναι είδηση. Τώρα πλέον δεν υπάρχει τι είναι είδηση. Δηλαδή τώρα αν ρωτήσει ένα νέο δημοσιογράφο δεν θα σου πει τι είναι είδηση. Τι είναι είδηση. Είδηση είναι παράδειγμα. Δεν είναι είδηση όταν ο σκύλος δαγκώσει έναν άνθρωπο. Είναι αν ο άνθρωπος δαγκώσει το σκύλο. Έτσι μας λέγανε, μας θυμάμαι, στο πανεπιστήμιο. Αυτό είναι είδηση. Είναι το ακραίο γεγονός. Δεν ασχολιόμαστε με ειδήσεις, ασχολιόμαστε με κουτσομπολιά. Αυτό. Με κουτσομπολιό, αν κατουρίσω ένας, αν κατουρίσω άλλος. Με ποιο κυκλοφόρησε η άλλη, με ποιος κυκλοφόρησε, με ποιο παντρεύτηκε έτσι κτλ. Αυτά μας ενδιαφέρουν πλέον. Αν έχει μείνει έγκυος η άλλη. Δηλαδή με την Πισμπυρί που το κάναμε μεγάλο θέμα και μπορεί να ήταν πιο μικρό. Ναι, δηλαδή κάποια μεγάλα θέματα τα κρατήσαμε, κάποια τα θάψαμε. Πολύ σωστά. Κάποια και τα μεγάλα, με το MeToo, δηλαδή βγάλαμε κάποια σενάρια, έτσι δεν είναι, γιατί και αυτό το MeToo, αυτοί οι δημοσιογράφοι το ξεσκίσανε. Ναι, εννοείται, εννοείται. Με το θέμα τότε έτσι και αυτό με την Ισιοπλό έτσι ξεκίνησε και όλα αυτά. Αυτά όλα τα θέματα δηλαδή προβλήθηκαν φτάνοντας στο σημείο της υπερβολής. Δηλαδή, σίγουρα ήταν γεγονότα που έπρεπε να είχαν μια προβολή, αλλά όχι στο σημείο της απόλυτης υπερβολής που φτάσαμε. Αυτό δηλαδή δεν είναι πλέον δημοσιογραφία. Μήπως φταίει όμως ότι είναι πάρα πολλές εκπομπές και υπάρχει ανταγωνισμός και υπάρχει και μια επανάληψη. Δηλαδή, ναι, ακριβώς εγώ αυτό. Είχα καιρό να δω τηλεόραση και είδα όταν κάθισα με τον COVID και βαρέθηκα. Ναι. Βαρέθηκα. Δηλαδή, τα νέα που έβλεπα το πρωί στον Παπαδάκη τα έβλεπα στις 10 η ώρα στη Μενεγάκη και στις 1 η ώρα στο μεσημεριανό. Και ξανά στην επανάληψη. Ακριβώς. Και όλη μέρα έβλεπα τα ίδια. Σωστό. Αυτός ο ανταγωνισμός για να μπορέσει να είναι ανταγωνισμός των καναλιών, δηλαδή πρέπει να προβάλλει το κάθε κανάλι κάτι μεγαλύτερο, κάτι περισσότερο. Αυτό γίνεται. Αυτός ο ανταγωνισμός εγώ, δηλαδή, είναι σε πάρα. Τώρα είμαι ένας έξυπνος δημοσιογράφος, ωραία. Ναι. Και έχω μία εκπομπή στην τηλεόραση, θα κοιτάξω να προβάλλω θέματα που οι άλλοι δεν τα έχουν. Γιατί να κάνω μια επανάληψη σωστό. Του ίδιου θέματος. Ναι, ναι. Δηλαδή ότι παντρεύτηκε και είναι και όμορφο παιδί και ο αδερφός του είναι ο Ρουβάς. Να πω ένα καλό. Βέβαια αυτά είναι αλήθεια ότι τραβάνε. Δηλαδή βλέπουμε τι ακροματικότητα και θεαματικότητα έχουν αυτές οι εκπομπές και τι θεαματικότητα έχουν για την ποιήση, παράδειγμα, για τον πολιτισμό. Όχι, για μην το λες, γιατί στην ΕΡΤ τώρα έχει αρχίσει που, γιατί η ΕΡΤ τώρα το ξεκινήσει. Ναι, αλλά το θέμα τι θεαματικότητες έχει. Είναι πολύ χαμηλές οι θεαματικότητες. Για θέματα πολιτισμού είναι πολύ χαμηλές. Είναι αλήθεια. Αλλά και όχι μόνο για θέματα πολιτισμού, ακόμα και για θέματα κοινωνικά δηλαδή, ακόμα και για θέματα ιατρικής δηλαδή. Υπάρχουν ιατρικές εκπομπές που δεν έχουν καθόλου απήχηση. Που οι ιατρικές εκπομπές σίγουρα, γιατί εξελίξεις στην επιστήμη, γενικότερα οι επιστημονικές εκπομπές, οι εξελίξεις που υπάρχουν πλέον σε εμπλουτισμό. Κάποτε ρε παιδί μου, τα ντοκιμαντέρ, κοίτα όμως να δεις, εγώ ακούω πολύ κόσμο που σου λέει, α, εγώ βλέπω Sky, βλέπω ντοκιμαντέρ, βλέπω τη Βουλή των Ελλήνων, βλέπω ντοκιμαντέρ. Η Βουλή των Ελλήνων πραγματικά έχει πολύ ωραίο πρόγραμμα, πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Αλλά η θεαματικότητα ποια είναι όμως, αυτό είναι το θέμα. Έχει πολύ ωραία θέματα και πολιτισμού, θέματα ιστορικά. Ωραία, να μαθαίνεις πραγματικά πράγματα. Μαθαίνεις πολύ ωραία πράγματα, αλλά δυστυχώς όπως να, και εγώ η ΕΡΤ. Νομίζω ότι όλοι οι ποιοτικοί άνθρωποι
Βλέπουν ΕΡΤ, Βουλή των Ελλήνων. Τα κρατικά κανάλια. Τα κρατικά κανάλια. Δεν βλέπουν το. Α, περί το να σου πω ότι παιδιά σαν το γιο μου 27-28 χρονών, 25-24, σου λένε τι είναι η τηλεόραση. Ναι. Τι είπα, αφού υπάρχει το διαδίκτυο πλέον. Ναι. Υπάρχουν τόσα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δηλαδή, ο γιος ναι. την έλφε με κορέδιο που λέει σιγά μα βλέπεις τηλεόραση. Ναι, ναι υπάρχει γιατί το TikTok Netflix, τώρα είναι ανώτερα. Βλέπουν Netflix. Το TikTok τώρα, βλέπουνε, το TikTok κοινό, λέει, ιδίως, ναι. Δεν έχουν. Ναι, ναι. Θέλει ταινία, βλέπει Netflix. Ναι. Ειδήσεις τα βλέπει από το ίντερνετ. Δεν υπάρχει πλέον διαδικτυακά πλέον. Πια... Τα πάντα. Δηλαδή τηλεόραση, τηλεόραση πια καταργείται νομίζω σιγά σιγά. Πιστεύω ότι όταν εγώ θα είμαι ναι. σε... Εκεί καταλήγουμε, εκεί καταλήγουμε. Κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό τα επόμενα 20-30 χρόνια και θα φτάσουμε πιστεύω, σε αυτό δηλαδή, το σημείο. Αυτό πιστεύω, δηλαδή σαν συνταξιούχος ναι. δεν θα ασχολούμαι με την τηλεόραση. Ναι, δεν είναι πλέον, γιατί πλέον τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αναπτυχθεί τόσο πολύ το διαδίκτυο. Που όλα πλέον υπάρχουν από εκεί, δηλαδή και η ενημέρωση, κάθε μορφής ενημέρωση. Όπως απλώς, και γι' αυτό ναι. έχουν διαγραφεί οι Star. Δεν υπάρχουν πια Star. Οι Star παραμένουν μόνο όσοι έχουν παραμείνει από παλιά. Ναι, δηλαδή, παράδειγμα στον χώρο τη δημοσιογραφία. Τώρα, ρε παιδί μου, τώρα τα νέα παιδιά, οι ηθοποιοί. Δεν νομίζω να βγει κανείς από. Α, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πλέον ηθοποιό Star. Οι ηθοποιοί είναι όλοι περιστασιακοί. Όσοι ήταν, πεθάνανε. Όλοι ανακυκλώνονται πλέον. Όλοι ανακυκλώνονται. Δεν υπάρχει. Εν τω μεταξύ είναι και το λάθος που κάνουν τα κορίτσια και όλες μοιάζουν με τα μπότοπ και με αυτά. Εγώ υπάρχουν ηθοποιοί στην τηλεόραση που τις μπερδεύω. Ναι. Δεν βλέπετε. Η Μαρινέλα δηλαδή, ακόμα την προωθούν και την προβάλλουν, δηλαδή και έκανε 86 χρονών γυναίκα. Δηλαδή. Εντάξει, δεν υπάρχει πλέον νέο άτομο που να τραβήξει και να μαζέψει τόσο κόσμο όπως η Μαρινέλα ή η Βύση που έκανε στο Παναθηναϊκό Στάδιο και μάζεψε 60.000 κόσμο. Ποιο νέο άτομο μπορεί να τραβήξει. Δεν υπάρχει πλέον το σύστημα, δεν βοηθάει πλέον το να αναπτυχθούν στάρ. Αυτό έχει σταματήσει εδώ και πολλά χρόνια. Είναι περίπου μια δεκαετία αυτό. Ναι. Γι' αυτό υπάρχουν μόνο οι παλιά. Και στο επίπεδο των ηθοποιών και των τραγουδιστών και των δημοσιογράφων. Και οι δημοσιογράφοι δεν υπάρχουν πλέον. Δεν υπάρχουν. Ο Παπαδάκης έχει μείνει, έχει φτάσει 76 χρονών και παρόλα αυτά συνεχίζει εκπομπές γιατί δεν υπάρχει άλλο να αναπληρώσει. Γίνει σαν τη Μαρινέλα, να τα ναι. φιλιά μας αγαπάμε κύριε Γιώργο. Ναι, ναι. Θα γίνει, θα πεθάνει πάνω στο. Ναι, αυτό δεν υπάρχουν άλλοι. Όλοι οι άλλοι δηλαδή έχουν πολύ χαμηλή θεματικότητα. Υπάρχουν πολλά νέα παιδιά και συνέρχεται και αξιόλογα παιδιά. Αλλά δεν είναι πλέον τα ονόματα. Δεν ξέρω, δεν είναι αυτό το θέμα. Λάξη, ότι έχουν κολλήσει συγκεκριμένα ονόματα. Έχουν γίνει ναι. κάτι ωραίες εκπομπές, αλλά δεν είναι δημοσιογράφοι. Δηλαδή αυτό που όχι, λέει για τις μαμάδες ναι. ή για τους μπαμπάδες. Α, άλλο αυτό. Ναι, αυτό εντάξει. Ναι, κοινωνικές εκπομπές. Ναι. Τα παρουσιάζουν ηθοποιοί. Ναι. Τηλεπαιχνίδια τα παρουσιάζουν. Ναι, μα εγώ για μένα. Ναι. Αυτό είναι φάουλ. Γιατί συγγνώμη, ναι. αυτός που είναι παρουσιαστής, δημοσιογράφος, ρε παιδιά δεν ήρθε να παίξει θέατρο. Σωστό. Εσύ που είσαι ηθοποιός, γιατί του παίρνεις τη δουλειά. Ναι, σωστό, έτσι. Και βλέπω δηλαδή σαν να γίνεται μια εταιρεία και κουράζεται έτσι. Τώρα βλέπω τη μία ηθοποιός να παίζει σε δύο σειρές και συγχρόνως να είναι και παρουσιάστρια σε παιχνίδι. Και εμένα κουράζει ναι. και κάτι δεν μου πάει καλά. Γιατί αυτήν δηλαδή την επιλέξανε σε όλα αυτά και τόσα άλλα παιδιά μένουν απ' έξω. Σωστό. Καταρχήν είναι μόνο είναι, η κλίκα που είναι γύρω από την ΕΡΤ. Έχω καταλάβει ναι. όπως ήταν η κλίκα Φιλιππίδης, ακριβώς. Παρτσαλάκης, όλοι αυτοί, και όλοι αυτοί, ναι, 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 όντως. Τώρα είναι μια άλλη καινούργια ναι. κλίκα. Και μετά και μετά, αυτό δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο, δυστυχώς. Δεν προωθούν τα νέα άτομα πλέον καθόλου. Επειδή πήγα, γράφτηκα στην Ένωση Ηθοποιών τέλος πάντων, εγώ νόμιζα ότι η Ένωση Ηθοποιών είναι πώς είμαστε εμείς και βγάζουμε, είμαστε 10 άτομα και βάζουμε ναι. και οι 10 υποψήφοι και όποιος βγει. Ναι, ναι. Ότι έτσι είναι. Εκεί πέρα δεν είναι έτσι, είναι κόμματα. Ναι, έτσι. Όταν Ένωση Ηθοποιών... Δεν είναι βγαίνανε 15 μέλες όπως βγάλαμε εμείς εδώ στην Ένωση. Ναι, ναι. Είναι Πασόκρα Δημοκρατία. Ναι, έτσι, έτσι λειτουργούν. Είναι συνδικαλιστικές οργανώσεις που λειτουργούν έτσι, καθαρά κομματικά. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο, δεν είναι ωραίο. Και δεν υπάρχουν πλέον, δηλαδή αυτή τη στιγμή λειτουργούν στην Αθήνα γύρω στα 30 θέατρα και οι ηθοποιοί παίρνουν 10 και 20 ευρώ μεροκάματος. Και αξιόλογοι ηθοποιοί του Εθνικού Θεάτρου και τα λοιπά δηλαδή. Εντάξει, δηλαδή είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει πλέον. Δεν θέλει το σύστημα νέους ηθοποιούς. Δεν αφήνουν τα παιδιά. Ναι. Δεν αφήνουν, δεν αφήνουν. Εντάξει, βλέπουμε κάτι ωραίες σειρές που πήγανε να γίνουν στην ΕΡΤ και αυτά, αλλά και πάλι βλέπεις ότι είναι επανάληψη ιστορία ξανά. Συνέρχονται κάποιες αξιόλογες σειρές και ιδίως σε ιστορικές. Ναι, αλλά και κάνουν επαναλήψεις μετά.
βγάζουν παρόμοιες ιστορίες. Ναι, το θέμα όμως ότι οι παραγωγές, π.χ. η ΕΡΤ, επειδή είναι κρατική, μπορεί να παράγει από την άποψη ότι μπορεί να διαθέσει οποιοδήποτε μπάτζετ. Τα ιδιωτικά κανάλια δεν διαθέτουν τέτοια μπάτζετ και γι' αυτό δεν κάνουν και καλές παραγωγές, ιδίως σε σύριαλ πλέον. Και κάνουν επαναλήψεις. Ναι. Λοιπόν, άρα Γιάννη Βερόνη, θα τα πούμε διαζώσεις με το κοινό. Βεβαίως. Στην Καλλιθέα. Ναι. Μέσα στο Νοέμβρη, που θα ακριβώς γίνει πάλι μία ημερίδα. Ημερίδα κοινωνικού προβληματισμού. Θα μας το πεις και θα το ανακοινώσω και εγώ από εδώ. Είμαστε σε αναμονή για να μας πεις για την εκπομπή σε ποιο κανάλι θα... Ακριβώς. Πολύ ωραία. Θα προβληθεί, ναι, ναι. Εννοείται. Τώρα αυτά συμμετέχω, θα τα κάνω και εγώ από εδώ. Πολύ σωστά. Λοιπόν, τι άλλο να πούμε για τον Γιάννη Βερόνη. Εντάξει, εγώ πάντοτε, επειδή έχω ασχοληθεί και με το χώρο της πολιτικής, δηλαδή πάρα πολύ, γενικότερα εμένα δεν μ' άρεσε ποτέ αυτό που έχουν αυτή τη στιγμή περισσότερο οι πολιτικοί, το εγώ. Πρέπει να λειτουργούμε με το εμείς και όχι το εγώ. Αυτό είναι το βασικό. Εγώ αυτή τη στιγμή, επειδή έχω κάνει και μια ομάδα, ας την πω δε πολιτική, τους πατριώτες για την κοινωνία μας, στην οποία είναι μέσα και ο κύριος Μανούσος Ηλιάκης, δηλαδή, εμείς λειτουργούμε με το εμείς. Κύριε Μανούσο Ηλιάκη, περαστικά την αγάπη μας, τα φιλιά μας και βέβαια στην κόμπρα σου τα φιλιά τα πολλά, στην Περσεφόνη. Πολύ σωστά. Ναι, που είναι πάντα αδύναμη, που είναι πάντα δίπλα σου. Αυτό ότι εμείς λειτουργούμε με το εμείς. Δεν μας ενδιαφέρει εμείς ούτε να έχουμε προέδρους ούτε αρχηγούς. Αυτά είναι τα μεγάλα λάθη και γι' αυτό έχουν αποτύχει όλα τα πολιτικά κόμματα σε όλο το πολιτικό σύστημα. Δεν υπάρχει συνεργασία και η ενότητα που θα έπρεπε να υπάρχει. Βλέπετε τι γίνεται τώρα στο ΠΑΣΟΚ, τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΠΑΣΟΚ βγήκε ο Ανδρουλάκης, αλλά πώς βγήκε δηλαδή. Το ΠΑΣΟΚ είναι καταραίει πλέον δυστυχώς. Δηλαδή ένα κόμμα με και ιστορία. Με το ΣΥΡΙΖΑ τι πιστεύετε? Με το ΣΥΡΙΖΑ είναι τραγική κατάσταση. Το ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλουν τον τωρινό πρόεδρο, τον καθερεμένο στην ουσία, τον Στέφανο Κασελάκη. Ο Κασελάκης ετοιμάζεται για ίδρυση νέου κόμματος ή να τον αφήσουν να κατέβει. Άμα τον αφήσουν να κατέβει, θα συνεχίσει με το ΣΥΡΙΖΑ. Αν δεν τον αφήσουν να κατέβει, θα φανεί στο συνέδριο. Αν είναι καινούριο κόμμα ο Κασελάκης, να ξέρεις ότι θα πάρει μεγαλύτερο ποσοστό θα από το ΣΥΡΙΖΑ. Πάρα ακριβώς πολύ νεοδημοκράτες και θα πάνε με τον Κασελάκη, ναι, βουλευτές νεοδημοκράτες. Και ναι, ακριβώς. Και νομίζω ότι θα μαζέψει όλους τους γκέι, λογικά, και τους ζωόφιλους, γιατί αυτό πουλήσει. Τώρα οι ζωόφιλοι μπορεί να σπάσουν κι αλλού. Αλλά νομίζω ότι θα τον στηρίξουν και επειδή είδαμε στη Βουλή. Ναι, και στις ευρωεκλογές το 15% που πήρε ήταν μεγάλο ποσοστό. Για ένα ΣΥΡΙΖΑ που ήταν υποδιάλυση και πήρε 15% Στέφανος Κασελάκης, δείχνει μια μεγάλη δυναμική. Ναι, εντάξει. Ναι. Εγώ πήγα, το πήγα και τον άκουσα και στην ομιλία του και αυτά. Βέβαια, αν μου πεις εγώ πάντα έλεγα γιατί να βάλουν ένα Κασελάκη, να βάλουν ένα Πολάκη. Αλλά δεν είχε βάλει τότε υποψήφιο ο Πολάκης και γι' αυτό. Ο Πολάκης, εντάξει, είναι λίγο ακραίος ο Πολάκης. Να σου πω κάτι, ναι. Ακραίος, ξακραίος είναι άνθρωπος και είναι διακρινής. Και γιατί να μην είναι κάποιος να του σταχώνει? Γιατί να μην είναι κάποιος να λέει την αλήθεια? Εγώ ξέρω ότι ο Πολάκης είναι άνθρωπος χειρουργούς, ήταν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, ναι, και πήγαινε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας και χειρουργούσε χωρίς λεφτά, χωρίς τίποτα. Αυτό το ξέρω καλά από νοσηλευτές, από ναι, γιατρούς. Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό. Είναι άνθρωπος. Ναι, ναι. Και είναι λαϊκός. Είναι, ναι, λαϊκός. Ναι, ναι. Είναι σαν να είμαι εγώ, σαν να είσαι εσύ. Είναι τέτοιος. Ναι, το ξέρω, ναι. Ούτε ήρθε από το πουθενά ο ουρανοκατέβατος, όπως ήρθε ο Κασελάκης. Ναι, ναι. Ο άνθρωπος είναι αντρουά στο κάτω-κάτω και εγώ τον γουστάρω που είναι, ναι, αντρουά, είναι κριτικός. Εγώ είμαι με Πολάκια, όλα ναι, καλά. Εντάξει, ναι, αυτό ναι, δεν είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι όμως ότι αυτό δεν υπάρχει μια αξιόπιστη αντιπολίτευση. Αυτό, αυτές οι διαμάχες στο ΣΥΡΙΖΑ, στο ΠΑΣΟΚ και όλα αυτά έχουν δημιουργήσει δηλαδή τη δυνατότητα σε μια κυβέρνηση. Κοίταξε να δεις. Αυτή η κυβέρνηση, ναι, θα σου το πω τώρα και να γραφτεί, το είπα και σε μια άλλη εκπομπή να ξαναγραφτεί, το έχω γράψει και στο κουνιάδο μου και μου λέει πρέπει να κάνουμε την αλλαγή, καλά του λέω. Ναι. Εδώ έχει πουληθεί το ελληνικό. Το ελληνικό ναι, ναι, πουλήθηκε και άλλα μας είπαν ότι θα γίνουνε. Και άλλα γίνονται, και άλλα ναι, αυτό είναι η πραγματικότητα. Δεν ναι, υπάρχει περίπτωση για τα επόμενα 10 χρόνια να βγει άλλος εκτός στη Νέα Δημοκρατία. Εκτός. Δεν διαφαίνεται, δεν διαφαίνεται. Εννοείται. Εκτός κι αν πολύ κάνουν από κάτω τα χαρτιά
και πούνε ότι δεν θα πειράξουν όλο αυτό το κεφάλαιο και δεν. Γιατί είναι τόσα τα συμφέροντα, η Λάμπδα και αυτές, ο Βαρδιλογιάννης και αυτοί εννοείται, τα πουλάνε σε άλλους πλούσιους, ναι, αυτή θα γίνουν βίλες εν τέλει και δεν θα γίνει αυτό το που λέγανε. Θα γίνουν πολυκατοικίες που... Ναι, δεν θα γίνουν ούτε πάρκα ούτε τίποτα. Ναι, ναι, όντως, περισσότερο βίλες θα γίνουν. Ναι, ναι, σωστό. Λοιπόν, αυτό το ξεπούλημα τώρα, για... δεν μπορούμε, δηλαδή, κοίταξε... Βίλες και κάποια εμπορικά κέντρα. Άμα βγει ένα ΣΥΡΙΖΑ, ναι, όλα αυτά θα τα σταματήσει. Εντάξει, αν βγει. Δεν πρόκειται να αφήσουν όμως ούτε το ΣΥΡΙΖΑ να βγει. Κανένα, ούτε το ΠΑΣΟΚ. Θα είναι για μια ακόμα δεκαετία, θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Σίγουρα, σίγουρα. Σας το λέω. Αυτό μετά από μια δεκαετία, όπως πολύ σωστά αναφέρθηκες, μόνο τότε υπάρχει κάποια προοπτική να αλλάξει το πολιτικό σύστημα προς το παρόν και με βάση τα δεδομένα και με βάση τους αριθμούς δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο. Απλώς θα είναι δύσκολη κατάσταση για την ελληνική κοινωνία. Η ελληνική κοινωνία περάσει τα πάνδυνα, το πολιτικό σύστημα. Εκτός και αν όλοι εμείς οι Έλληνες κάνουμε ένα μπραφ και βγάλουμε ένα Βελόπουλο, βγάλουμε ένα Νίκη και τους κάνουμε... Εντάξει, αυτοί δεν έχουν προοπτική, δυστυχώς, έτσι ούτε θα τους αφήσει το σύστημα. Γιατί δεν έχουν, δεν μπήκαν στη Βουλή. Στη Βουλή, εντάξει, το σύστημα επιλέγει να μπουν πολύ στη Βουλή. Όπως βάλανε και με αυτό το λόγο το Βασίλη Λεβέντη, είχαν βάλει με την Ένωση Κεντρών, είχαν βάλει παλιότερα και τη Χρυσή Αυγή. Θέλανε κάποιοι, εντάξει. Γιατί το σύστημα θέλει να δείχνει ότι να, εκφράζονται όλοι μέσα στη Βουλή, εκφράζονται όλες τις ιδεολογίες, ενώ αλλά δεν είναι έτσι. Τι εκφράζονται, εκφράζονται και γίνεται το δικό τους και ψηφίζουν. Εκφράζονται τα οικονομικά συμφέροντα. Συγγνώμη, παιδί μου, από τους 300, οι 50 θέλανε μόνο να κάνουν αυτό με το γάμο. Ναι. Πώς ψηφίστηκε λοιπόν. Αυτό. Αυτό και μόνο τα λέει όλοι. Ο φασισμός του φασισμού, ναι. Φασισμός. Και θα τον ζήσουμε για άλλα 10 χρόνια. Εγώ το έχω πάρει απόφαση. Και το θέμα είναι τα εκατομμύρια που μοιράζονται. Αυτό είναι το τραγικό δηλαδή. Σε μια ελληνική κοινωνία που υποφέρει. Σε κανένα δεν δίνουν. Εγώ παίρνω 800 ευρώ. Σε κανένα δεν δίνουν. Και δουλεύω για δεξιούς. Αυτό δεν είναι σωστό. Η Νέα Δημοκρατία πήρε κρατική επιχορήγηση 4 εκατομμύρια ευρώ. Και εδώ δεξιοί είμαστε. Όλα εδώ και ο σταθμός μας. Άδειξη. 4 εκατομμύρια ευρώ πήρε κρατική επιχορήγηση η Νέα Δημοκρατία. Όλα τα κόμματα έχουν πάρει πάνω από ένα. Αριστερό, κρατάω ναι. Το. Όλα τα κόμματα έχουν πάρει πάνω από ένα εκατομμύριο κρατική επιχορήγηση. Όταν σε μια κοινωνία που υποφέρει τα κόμματα παίρνουν, αυτό και μόνο είναι πρόκληση. Και είναι και ντροπή για το πολιτικό προσωπικό αυτής της χώρας για μένα. Αυτό εμείς παλεύουμε. Σαν κοινωνία, σαν εκπομπή, σαν ομάδα, οτιδήποτε. Άρα θες να μου πεις ότι φτιάχνετε και μια πολιτική παράταξη, γιατί ο Μανούσος ναι. Το έχει αυτό, μήπως έχει πλαγιάσει εκεί, αυτό τώρα κάτι θα μου λέγει εδώ. Δεν εντάξει, δεν το λέμε σαν πολιτική παράταξη, σαν πολιτική ομάδα που ασχολείται με θέματα κοινωνικά. Αυτό. Προάγουμε και προβάλλουμε θέματα της κοινωνίας και τα προβλήματα που υπάρχουν μέσα στην κοινωνία. Αυτό. Δεν μας αρέσει να κατηγορούμε τους άλλους και κατηγορούμε δεν μόνο γενικά, περίμενε, δηλαδή περίμενε, κόμματα, πρόσεξε, δεν κατηγορούμε πρόσεξε, άτομα. Πρόσεξε. Ναι. Θέλετε να θα φτιάξετε μία παράταξη αυτό εννοώ, ή μια ομάδα απλά που κοινωνικοποιείται μια και σχολιάζει. Μια πολιτική ομάδα που κοινωνικοποιείται, πολιτικοποιείται, σχολιάζει και επεμβαίνει, παρεμβαίνει μάλλον. Παρεμβαίνει στα γεγονότα που εκτυλίσσονται μέσα στην κοινωνία μας. Αυτό μας ενδιαφέρει σε πρώτη φάση. Γιατί ο Μανούσος, ναι. Πιστεύω και την τελευταία φορά είχε βάλει υποψήφιος. Ναι, με το ΛΑΟ. Όχι με το ΛΑΟ, με τη Μάγη για την Αττική δηλαδή, με τον Φίλιππα τον Καμπούρη ήταν υποψήφιος. Από εκεί πέρα εμάς μας ενδιαφέρει να αναδεικνύουμε τα θέματα και τα προβλήματα της κοινωνίας. Τώρα, αν μετεξελιχθούμε ή συνεργαστούμε με κάποιο πολιτικό φορέα, κατά βάση πάντοτε εκτός Βουλής, δηλαδή αυτό είναι άλλο θέμα, να το δούμε την περίοδο των εκλογών όταν προκύψουν. Εντάξει, είναι. Μπορεί να έχει απογοτευτεί ο Μανούσος από όλους γενικά, νομίζω. Γενικά μου δεν είναι θέμα μόνο έτσι κάποιος στέλεχος να έχει απογοτευτεί. Το θέμα είναι ότι ο καθένας που βιώνει την κατάσταση που περνάει η κοινωνία μας απογοητεύεται. Αλλά αυτή τη στιγμή τι προοπτική υπάρχει μέσα στην κοινωνία μας? Καμία απολύτως. Ανάπτυξη δεν υπάρχει. Παραγωγικότητα δεν υπάρχει. Η εφορία δηλαδή, ιδίως στους ελεύθερους επαγγελματίες, τους έχει πραγματικά, λαϊκά να το πούμε, τους έχει ξεσκίσει. Εγώ, σαν ελεύθερος επαγγελματίας,
αναγκάζομαι φέτος να πληρώσω 4.500 εφορία, γιατί με φορολογεί με το τεκμαρτό εισόδημα. Από τη στιγμή που δηλώνω δημοσιογράφος, μου βάζει ένα τεκμαρτό εισόδημα 20.000 το κατώτατο, ότι σαν δημοσιογράφος πρέπει να έχω 20.000 εισόδημα, και με φορολογεί βάσει αυτού του εισοδήματος. Δεν τα έχω, ούτε τον πέμπτο δεν έχω, ούτε τον πέμπτο δεν βγάζω. Και με φορολογεί βάσει αυτού το. Δηλαδή, ό,τι με φορολογεί, ούτε αυτά δεν βγάζω. 4.500 δηλαδή, δεν τα βγάζω αυτά τα χρήματα. Δηλαδή, είναι τραγικές οι καταστάσεις δηλαδή. Και αυτό δηλαδή το έχουν όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Και οι έμποροι. Γι' αυτό δηλαδή τα μαγαζιά δηλαδή πραγματικά έχουν μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχουν οι πολυεθνικές, τα μεγάλα πολυκαταστήματα, αυτά μόνο επιβιώνουν, και τα σούπερ μάρκετ, αυτά. Στην κοινωνία μας πλέον μόνο αυτά επιβιώνουν, δυστυχώς. Το φαγητό. Ναι. Το φαγητό και τα σούπερ μάρκετ, τα μεγάλα, τα πολυκαταστήματα, αυτά. Τα εμπορικά κέντρα, που εκεί πέρα παίζουν τα άλλα συμφέροντα. Δυστυχώς. Υπομονή λοιπόν. Υπομονή. Άρα να πω, η ομάδα σας να πω. Ναι. Η ομάδα. Πατριώτες για την κοινωνία λέγεται η ομάδα μας. Πατριώτες για την κοινωνία. Ναι, ναι. Έτσι λέγεται και η εκπομπή. Όχι, η εκπομπή είναι ενημέρωση και άλλα. Η εκπομπή λέγεται ενημέρωση και άλλα. Είναι εκπομπή που γίνεται 20 χρόνια σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς. Έχει μια ιστορία 20 χρόνων και είναι αυτός ο τίτλος, είναι κατοχυρωμένος. Ενώ η ομάδα μας δεν έχει κατοχυρωθεί, δεν έχουμε καταθέσει κάπου, δηλαδή στον Άριο Πάγο, δηλαδή ως αναγνώριση. Απλώς είναι ομάδα, δηλαδή, αυτό τη λέμε ομάδα. Συγγνώμη, ναι. Γιατί μια εκπομπή πας κάπου και την καταχυρώνεις. Ναι. Για πες. Ναι, αυτό την κάνει. Δηλαδή, υπομή... εγώ τώρα το καλλιδοσκόπιο το πάω στο ΑΡΤ. Δεν μπορώ. Εντάξει, δεν είναι κακό να μην την κατοχυρώσει. Απλώς χρειάζεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης ή Υπουργείο Εμπορίου, εκεί πέρα γίνεται η κατοχύρωση με έναν δικηγόρο, κατοχυρώνει τον τίτλο. Γιατί, παράδειγμα, μπορεί να το χρησιμοποιήσει κάποιος άλλος τον τίτλο. Παράδειγμα, το καλλιδοσκόπιο μπορεί να το χρησιμοποιήσει και κάποιος άλλος, αν δεν υπάρχει κατοχύρωση. Ενώ άμα το κατοχυρώσει, δεν το χρησιμοποιεί. Δεν έχει κόστος αυτό. Δεν έχει κόστος. Τίποτα δωρεάν είναι δηλαδή. Μόνο ο δικηγόρος, άμα θέλει κανένα. Εντάξει, όταν θα φύγω και θα πάω από το NSDV στο Mega ή σε κάποιο άλλο τηλεοπτικό κανάλι. Εκεί πέρα χρειάζεται κατοχύρωση, ναι. Χρειάζεται κατοχύρωση. Ναι. Θα πάω να κάνω κατοχύρωση. Ναι, ναι, σωστά. Δηλαδή, συγγνώμη, μπορώ να πάω εγώ στο ΑΡΤ και να πω γεια σας, τι κάνετε. Θέλω, έχω αυτή την εκπομπή και θέλω αν είναι να συνεργαστώ. Πώς γίνεται αυτό? Το θέμα είναι ότι δυστυχώς πλέον με εξαίρεση την ΕΡΤ που εκεί πέρα υπάρχουν αμοιβόμενοι δημοσιογράφοι, σε όλα τα υπόλοιπα κανάλια ο χρόνος αγοράζεται. Δηλαδή και εμείς όταν κάνουμε εκπομπές στα τηλεοπτικά κανάλια, σε όλα τα ιδιωτικά, αγοράζουμε το χρόνο. Αγοράζουμε το χρόνο, εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, ότι αγοράζουμε το χρόνο και τον εκμεταλλευόμαστε εμείς. Δηλαδή πάω τώρα εγώ στο Μαρινάκι και ναι. Του λέω, αγαπημένε μου, ναι. Εγώ θέλω μια ωρίτσα από σένα, ναι, να παρουσιάσω την τρέλα μου. Θα μου πει αυτός, ναι, δώσ' ναι. Μου πόσο μια ώρα, 100.000 ευρώ, δηλαδή να μου ζητήσει 50. Στο Μέγκα τα κόστη είναι πολύ μεγάλα, επειδή έχω κάνει επαφή και με το Μέγκα, από 500 και πάνω πάει μια ώρα. 500.000 ευρώ. Όχι 500.000, 500 ευρώ την ώρα. Για μια ώρα μιλάμε. Α, μόνο. Θα μια ώρα. Χωρίγο. 500 ευρώ δεν μαζεύονται εύκολα. Εμείς παράδειγμα και στα μικρότερα κανάλια που κάνουμε εκπομπές, δηλαδή 250 με 300. Θα πάρω χορηγό, να μαζέψω χορηγούς. Ναι, αυτό θέλει πολύ τρέξιμο. Αυτό. Γι' αυτό λέμε ότι είναι το δύσκολο. Ότι πλέον. Εκεί πέρα τι πάω, αυτό είναι γάγκι. Θα πάω, θα πω, δώσ' μου Πετρόπουλε 100 ευρώ. Ναι. Θα πάω εδώ στην Ασμύρνη, θα πω, δώστε μου από 100 ευρώ. Εντάξει, άμα γίνεται αυτό. Εκεί σημαίνει γάγκι. Ζητήσανε χρήματα για να κάνει εκπομπή. Τη λέει βρες χορηγούς. Και έφυγε η Μενεγάκη και πήγε σε άλλο κανάλι. Μέγκα. Στο Μέγκα, τη ζητήσανε χωρίς. Συγγνώμη, ρε παιδιά. Ναι. Τη Μενεγάκη υποτίθεται δεν τη ζητάνε τα μεγάλα κανάλια γιατί είναι πρώτη παρουσιάστρια. Τη ζητάνε, αλλά από πίσω, αν δεν έχει χορηγούς, όμως δεν σε βάζουν τα μεγάλα κανάλια, τα ιδιωτικά. Με εξαίρεση την ΕΡΤ. Η ΕΡΤ είναι η μόνη που βάζει και προβάλλει και παίρνει και. Αλλά είναι πολύ δύσκολο πλέον. Είναι κλειστό γκέτο αυτό που λέγαμε και για ηθοποιούς και όλα αυτά. Κλειστό γκέτο το να πάει κάποιος στην ΕΡΤ. Το ΑΡΤ, ας πούμε, πόσο παίρνει. Εντάξει, δεν θέλω τώρα να μιλήσω πόσο παίρνει, εντάξει, το ΑΡΤ εμπορική ζώνη, μιλάμε για εμπορική. Γιατί με ενδιαφέρει τώρα, θα αρχίσω ναι. Να παίρνω άλλο να πω. Εντάξει, αυτά τα συζητάμε και κάτι διάνομα. Η εμπορική ζώνη, αυτό να πω μόνο έτσι, γιατί δεν θέλω να πω έτσι παράδειγμα, για δημοσιογραφικές εκπομπές, η εμπορική ζώνη στοιχίζει 600 ευρώ. Δηλαδή αν κάποιος να θέλει να κάνει μια ώρα και να προβάλλει ένα προϊόν, στοιχίζει 600 ευρώ στο ΑΡΤ. Ναι. Η εμπορική ζώνη. Λοιπόν. Πολλά είναι, πιο πολλά από το Μέγκα.
Το ΜΕΚΑ δεν ζητάει για την εμπορική ζώνη. Για την εμπορική ζώνη ζητάει 1500. Yeah. Ζητάει για τη δημοσιογραφική ζώνη ή εκπομπή. Άρα και άλλο στο δημοσιογραφικό καλά 200 έρθες. Κάπου εκεί τέλος πάντων. Δεν θέλω εντάξει, να πιο λίγα. Ναι, ναι, εννοείται έτσι πάει. Yeah. Και άλλες εκπομπές δηλαδή ζητάνε πιο λίγα. Ναι, αλλά και πάλι αυτό όμως πρέπει τα χρήματα αυτά να μαζευτούν. Συν το γεγονός ότι αν έχεις συνεργασίες και έχεις και άλλους συνεργάτες, δημοσιογράφους και όλα αυτά, πρέπει να πληρωθούν και αυτά τα άτομα. Γιατί δεν μπορεί να κάνεις εκπομπή και να μην πληρώνονται τα άτομα, πώς επιβιώνουν. Ο κάμεραμαν. Και ο κάμεραμαν, γιατί για παράδειγμα και κάποιες φορές δηλαδή γίνονται εξωτερικά γυρίσματα, εννοείται και η τεχνική αλλά και οι δημοσιογράφοι. Οι δημοσιογράφοι, οι παρουσιαστές, όλοι αυτοί. Πρέπει να εγώ παίρνω τώρα εμένα, ναι, από σήμερα, ναι, από εδώ και με πάω εκεί. Τι θα χρειαστώ. Κοίταξε, εσύ εντάξει, από τη στιγμή που έχεις εδώ πέρα ένα ολοκληρωμένο στούντιο, μπορείς από εδώ αυτές τις εκπομπές να τις. Δεν είναι έτσι. Στο θέμα, ναι, από αυτή την άποψη, ναι. Α, και να μην πληρώνω και τόσο, κάνα πεντάρκο, κατουστάρκο, ε. Όχι, όχι, όχι. Ο χρόνος είναι συγκεκριμένο, το κόστος είναι συγκεκριμένο. Απλώς γλιτώνεις τα έξοδα π.χ. της εγγραφής, που είναι δηλαδή 50 με 100 ευρώ, ανάλογα που θα κάνεις σε ποιο στούντιο, θα κάνεις στο γύρισμα. Για τα τσιγετέρια και ψωμίζομαι. Εγώ νόμιζα, ναι, ότι ήταν σαν τα παλιά τα χρόνια. Πάνε αυτά. Που πάτησε ο Μαρινάκης το YouTube, είδε την Ολυμπίτσα, έπαθε blackout και λέει έλα εδώ στο κανάλι μου. Πάνε εγώ έτσι νόμιζα. Πράγμα. Αυτά ήταν μέχρι τις αρχές του 2000. Τώρα πλέον, με εξαίρεση την ΕΡΤ, λέω, όλα τα άλλα κανάλια. Κατάλαβες πώς νόμιζα ότι ήταν. Αγοράζουν ότι χρόνο. Βγαίνω το ταλέντο. Γι' αυτό αν έχετε, αν έχεις δει, σε όλες τις εκπομπές υπάρχει παραγωγή. Λέει παραγωγή τάδε, παραγωγή τέτοιο, έτσι παντού σε όλες τις εκπομπές πλέον υπάρχει παραγωγή. Ο παραγωγός δηλαδή αναλαμβάνει πλέον. Θα φέρω ένα γκόμενο με πολλά λεφτά. Και όλα στα γίνονται. Έλεγα εγώ, στα έλεγα είναι παραγωγός. Όλα γίνονται, όλα γίνονται. Δόξα τω Θεώ, κάνουμε και λίγο πλάκα. Ναι, εννοείται, εννοείται, όλα πρέπει. Και όλα επιτρέπονται. Λοιπόν, Γιάννη μου, χάρηκα πάρα πολύ. Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Πραγματικά έτσι περάσαμε πολύ ωραία. Να είσαι καλά. Και ευχαριστώ όντως πάρα είσαι πολύ. Είσαι και άνθρωπος ανοιχτός και νιώθω ότι σε ξέρω και πολλά χρόνια εγώ. Ναι, αυτό το αισθάνθηκα και εγώ. Η αλήθεια είναι αυτή. Πραγματικά. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο μεγάλη μου τιμή και χαρά, βεβαίως. Θα μου ερεστείλεις το πολλά δελτίο τύπου για να το ενημερώσω για τον βεβαίως, Νοέμβρη. Ναι, ναι. Εγώ 30 του μήνα δεν θα κάνουμε εκπομπή. Γιατί ναι, θα είμαι άκουσα στα αναργύρα που είπαμε. Ναι, ναι. Είστε προσκεκλημένοι μας. Βεβαίως, ναι, θα περάσουν. Ναι, ναι, ναι. Έχει πολύ ωραίους ομιλητές. Ναι. Και την Τρίτη το Γεώργιο το Σκηνά. Mm. Και την Τετάρτη τον Πάτερ Μαθαίο, 6.30 ώρα ξεκινάνε. Πολύ ωραία. Χαρά μας θα είναι να παρουσιαστείτε. Ή ανήμερα και παραμονή απόγευμα, να ξέρεις, που, είναι ναι, που κάνουν αρτοπλασία, θα είναι και ο Σιμεών, θα είναι και όλο το Αφακαντέ, το πολιτικό και παλιού Φαλήρου, ναι, ναι, και πολύ ωραία. Νέα Σμύρνης, γιατί και το παλιό Φάλιρο στηρίζει πολύ τους Αγίους Αναργύρους, ο κ. Κωστηρόπουλος. Κωστηρόπουλος, ναι, ναι. Και ανήμερα πάλι θα είναι, για να ξέρεις, έτσι, το Αφακαντέ. Πολύ ωραία, τέλεια. Θέλω να ευχαριστήσω και τον ανεμιστήρα, που όταν μπαίνω μέσα κάνω έτσι και λες και ξέρει πότε τελειώνει αυτό και τσακλίνει. Έτσι πάει, ναι. Αυτό είναι αυτόματο. Πάντα κλείνει δύο λεπτά πριν. Αντιλαμβάνεται, αντιλαμβάνεται. Τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν, σας περιμένουμε και στο Φαλιράκι με την Εύα Λιανού Πετροπούλου να διαβάσουμε ποίηση. Ξεκινάνε αυτά τα όμορφα απογεύματα από 27 Νοεμβρίου. Σας περιμένουμε στην Πανήγυρη των Αγίων Αναργύρων Παρασκευοπούλου 27 με 3 Νοεμβρίου. Στο Βόλο τα νέα παιδιά στο Βόλος Παλάς. Βόλος Παλάς. Τα παιδιά από τις 30 του μήνα ξεκινάνε το φεστιβάλ νέων ταινίες μικρού μήκους. Που εμένα αυτό ότι είναι με νέους είναι αισιοδοξία και το αγαπάω. Ο κύριος Βερόνης. Α, να πω για τους ακτεοκρίτες που ξεκινήσανε δυναμικά, κάνανε χορό, κάνανε αγιασμό, πήγανε πάρα πολύ ωραία. Να πω για την Ένωση Κρητών Νέας Σμύρνης που είχε την αιμοδοσία την Κυριακή προχτές και είχε πολύ συμμετοχή και πήγε πολύ καλά. Μπράβο και στα παιδιά.
Τι άλλο να πω, αυτά θυμάμαι, αυτά λέω. Πολύ ωραία, τέλεια. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Στο επανειδή. Βεβαίως. Χαίρομαι να κάνω και κάποια συνεργασία. Εννοείται. Και φιλιά και στους φίλους μας. Να είστε καλά. Σας αγαπάμε πολύ. Κάτσε να βάλω να παίξει. Τι να παίξει, εδώ λίγο μουσική.